Οι ανάγκες αίμα παραμένουν το ίδιο αυξημένες όπως και πριν την πανδημία του κορονοϊού. Από τη μία το καλοκαίρι και από την άλλη ανάγκες που διαρκώς αυξάνουν και το Τμήμα Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ανίνων αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά έλλειψη αίματος. Η έλλειψη παρουσιάζεται σε όλες τις ομάδες ενώ απευθύνεται έκκληση για να προσέλθουν αιμοδότες να αιμοδοτήσουν προκειμένου να μην προκύψει ακόμη μεγαλύτερο και σοβαρότερο πρόβλημα που θα αφορά χειρουργία ή και μεταγγίσεις. Η κατάσταση είναι οριακή, τονίζει η Διευθύντρια του Τμήματος Αιμοδοσίας Ελευθερία Ζερβού, που απευθύνει δημόσια έκκληση σε αιμοδότες και μη να προσφέρουν άμεσα αίμα για να μην χειροτερέψει κι άλλο η κατάσταση. Η κυρία Ζερβού υπογράμμισε ότι όλοι οι πολίτες μπορούν να έρθουν να αιμοδοτήσουν εφόσον είναι υγιείς, όσο για τον κορονοϊό, που είναι πιθανό να προκαλεί ανησυχία σε πολίτες που θέλουν να αιμοδοτήσουν, αλλά μπορεί να φοβούνται, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα από πλευράς του νοσοκομείου, ενώ το τμήμα αιμοδοσίας έχει ανοίξει την κάτω είσοδο ώστε οι αιμοδότες να προσέρχονται χωρίς να χρειάζεται να περάσουν μέσα από το νοσοκομείο και να έχουν επαφή με οποιονδήποτε άλλο. Κάθε χρόνο είναι η περίοδος αυτή του καλοκαιριού που παρουσιάζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα. Έτσι και φέτος είναι και για το νοσοκομείο μας πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είναι τα περιστατικά πάρα πολλά αυτή την περίοδο που έχουν ανάγκη μεταγγίσεων και παρότι έχουμε αρκετούς αιμοδότες, δυστυχώς δεν φτάνουν για να καλύψουν τις καθημερινές μας ανάγκες. Διότι δυστυχώς υπάρχουν και έκτακτα περιστατικά τα οποία απαιτούν πάρα πολλές μεταγγίσεις και όπως έχουμε πει πολλές φορές η αιμοδοσία πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμη για να μπορέσει να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε περιστατικό. Επομένως πρέπει να υπενθυμίσουμε στους αιμοδότες μας, βέβαια πολλοί από αυτούς θα έχουν πάρει και τηλεφώνημά μας γιατί όλη αυτή την περίοδο καθημερινά τους ενοχλούμε σε εισαγωγικά προκειμένου να έρθουν να αιμοδοτήσουν και θα ήθελα να απευθυνθώ και σε εκείνους που δεν είναι τακτικοί αιμοδότες να έρθουν να δώσουν αίμα για να μπορέσουμε να καλύψουμε όλες τις αυξημένες ανάγκες στο νοσοκομείο μας και σε όλη τη χώρα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή πώς είμαστε κυρία Ζήτη? Πολύ δύσκολα. Σήμερα ειδικά είχαμε και ένα περιστατικό χθες το βράδυ, μια μεγάλη αιμορραγία, μια νέα γυναίκα. Και η κατάσταση είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ δύσκολη. Θα λέγαμε δηλαδή ότι έχουμε ξεπεράσει και το όριο, ναι, το πω έτσι. Ναι. Επομένως, όσοι μας ακούσουν, επομένως όσοι μας ακούσουν, τους παρακαλώ πάρα πολύ, ιδίως μηδέν θετική, μηδέν αρνητική και β' θετική, να έρθουν να αιμοδοτήσουν, γιατί πραγματικά οι ανάγκες όχι μόνο στο δικό μας το νοσοκομείο, σε όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδος δεν δεχόμαστε και βοήθεια από νοσοκομεία, γιατί δεν έχουν να μας στείλουν αίματα, παρότι καλύπτουν πάρα πολλά περιστατικά που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο μας, δυστυχώς οι αιμοδοσίες δεν έχουν αίμα να μας στείλουν και καταλαβαίνετε ότι όλη η πίεση βρίσκεται σε εμάς, να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες και των πολυμεταγγιζόμενων ασθενών και των εκτάκτων περιστατικών τα οποία διαρκώς προκύπτουν.